για μια καλά οργανωμένη και σε όγκο συμμετοχή από τον Ομολάρισα στο Συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, που έδωσε, όπως τόνισε, μια ηχηρή απάντηση στην κυβέρνηση. Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, με μια μαζική κινητοποίηση και συμμετοχή στο συλλαλητήριο που οργάνωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, έδωσε ηχηρή απάντηση ότι εμείς δεν θα ζεσμούμε ούτε με τα ψίχουλα και την κοροϊδία και τα ψέματα που επαναλαμβάνονται κάθε φορά είτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί εμείς ξέρουμε ότι τα μνημόνια θα είναι διαρκείες. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου τόνισε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί, διεκδικώντας κατώτατο μισθό στα 750 ευρώ, την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων, την εξασφάλιση επιδόματος για όλους τους ανέργους, αλλά και αφορολόγητο 20.000 ευρώ. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να μην γίνει η χώρα μας ένα ακόμα πεδίο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολέμων που μένονται στη γειτονιά μας. Δεν θα γίνουμε, αφού γίναμε και πληρώσαμε την κρίση τους με βάρβαρο τρόπο, δεν θα πρέπει να γίνουμε και το κρέας στα κανόνια τους για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους σχέδια. Στο ίδιο μήκος και ο πρόεδρος των συνταξιούχων του Ικαλάρισσας, ο οποίος τόνισε ότι οι συνταξιουχικές οργανώσεις απαιτούν επειγόντως την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Οι συνταξιουχικές οργανώσεις δώσαμε και εμείς το παρόν το Σάββατο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης και συνεχίζουμε. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και όπως ακούσαν και τα μέσα και εσείς και όλα τα μέσα ενημέρωσης. Για τους συνταξιούχους δεν υπήρξε καμία δέσμευση και πώς να υπάρχει δέσμευση, είπε μόνο αυτό ότι καθένας τον καιρό του. Δηλαδή μπορεί να το, είναι η παροιμία που λέει καθένας τον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.